Καλησπέρα και από μένα. Εδώ για το συγκεκριμένο θέμα συναντιούνται από τη μία η απαξίωση της αρμοδιότητας της περιφέρειας από την ίδια αλλά και τις προηγούμενες διοικήσεις και από την άλλη η αποφασιστικότητα να παραδοθεί εξ ολοκλήρου στους ιδιώτες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρακολουθήσει μία πορεία με τη μεταφορά της αρμοδιότητας από το Υπουργείο Υγείας στις σημερινές περιφέρειες που έχει αποδειχτεί ότι οδηγεί στην όξυνση του προβλήματος και όχι στη λύση του. Και εδώ είναι ένα ζήτημα, γιατί η διοίκηση όλη την προηγούμενη περίοδο μέσα στην πανδημία έβγαζε δελτία τύπου, αναφέροντας συνεχώς ότι η πρώτη προτεραιότητά της είναι η υγεία, αλλά από την άλλη τα γεγονότα λένε ότι τα τελευταία έτη, και ενώ είχαν εξαλειφθεί, ξαναεμφανιστήκαν κρούσματα ελαιονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου. Την ίδια στιγμή που η δημόσια υγεία έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ και τα στοιχεία των προηγούμενων ετών εφιστούν τουλάχιστον τη μεγαλύτερη προσοχή, η τόσο σημαντική αυτή λειτουργία αφήνει τους ιδιώτες και αυτοί με τη σειρά τους αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ευθύνη μονάχα αν τους συμφέρει. Αν δεν τους συμφέρει, μένουν οι αντίστοιχες περιοχές απροστάτευτες, πράγμα το οποίο στο παρελθόν έχει επαναληφθεί πολλές φορές. Επειδή ο κ. Καραμάνος, με συγχωρείτε, πριν λίγο εξέφρασε την ανησυχία του αν η περιφερειακή αρχή, η τωρινή, θα χτίσει πάνω σε αυτό που άφησε, να πούμε ότι δεν υπήρξε καμία περιφερειακή αρχή που να μην βάδισε σε αυτό το δρόμο. Και το πόσο οι επιλογές αυτές έχουν πετύχει το δείχνει η ίδια πραγματικότητα. Το 2019 είχαμε, ενδεικτικά το λέμε τώρα για να μην αναφέρουμε μια ολόκληρη λίστα και από τα τελευταία χρόνια, 227 κρούσματα και 35 θανάτους, με συγχωρείτε, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και οι επιλογές αυτές έρχονται στη συνέχεια του Καλλικράτη και επιβεβαιώνουν ότι και σε αυτόν τον τομέα οι αναδιαρθρώσεις τους ΟΤΑ συνδέθηκαν με ιδιωτικοποιήσεις, εργολαβίες, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες σήμερα, εν μέσω της νέας οικονομικής κρίσης, θα συνεχιστούν και θα βαθύνουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και η προσέγγιση που λέει ότι η περιφέρεια και οι Δήμοι είναι συναρμόδιοι, είναι αποδεδειγμένα λάθος. Αντί δηλαδή η περιφερειακή αρχή να αναλάβει στην πράξη και επί της ουσίας ολοκληρωτικά την ευθύνη για την εκτέλεση της αρμοδιότητας αυτής, να οργανώσει, να στελεχώσει και να εξοπλίσει αποτελεσματικά τις αρμόδιες υπηρεσίες, περιορίζει τους πεισεκασμούς σε επηρεαστικές περιοχές, λες και τα κουνούπια να γνωρίζουν σύνορα. Αντί να συνεργάζονται με τους Δήμους στα ζητήματα εντοπισμού των εστιών και να ζητήσουν να αναλάβουν την εξυγίαση των περιοχών τους, στο μέρος, στο βαθμό που τους αναλογεί, μοιράζουν την αρμοδιότητα με αποτέλεσμα αλλού να μην γίνονται καθόλου πεισεκασμοί και αλλού να γίνονται εις διπλούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για το τελευταίο κομμάτι λέω, για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ευθύνη λοιπόν έχει η διοίκηση η τωρινή της περιφέρειας, η οποία συνεχίζει στην ίδια πορεία, αλλά και η προηγούμενη διοίκηση, να θυμίσουμε ότι ήταν αυτή που εκτός όλων των άλλων παραχώρησε και το μεγάλο χώρο του δημοσίου απολυμαντηρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, παροπλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της περιφέρειας να το μεταμορφώσει σε μια ολοκληρωμένη οργανική μονάδα ικανή να ανταποκριθεί σε όλες τις σχετικές αρμοδιότητες, απολυμάνσεις, εντομοκτονίες, μειοκτονίες κτλ. Στην κατεύθυνση αυτή από πλευράς μας, όπως και στο παρελθόν δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε επισημάνει και θεωρούμε αναγκαία την ανάγκη δημιουργίας οργανικών μονάδων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα, στελεχωμένες με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, επιστημονικών, υποστηρικτικών και βοηθητικών, οι οποίες θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν οι ίδιες όλο το πρόγραμμα της καταπολέμησης και τις σχετικές δράσεις, υπολογίζοντας πυρικές, εδαφολογικές και λοιπές συνθήκες. Κύριε Παναγιώτου, μάλιστα. Ωραία. Είναι σαφής τοποθέτηση. Απλά επειδή τώρα γίνεται πιο ευρεία η τοποθέτηση, επί του θέματος νομίζω είναι σαφής. Εμείς εκτιμούμε ότι η περιφερειακή αρχή, έστω και καθυστερημένα, πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά που αναφέραμε πιο πριν και να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας. Ωραία.